χρονιά πιστεύω κατά τη γνώμη μου κύριο είναι πετυχημένη. Βγήκαμε Ευρώπη, φτάσαμε μία ανάσα από τον τελικό. Ε, έκανα εγώ τα παιχνίδια μου, κατάφερα να δείξω κάποια πράγματα στον προπονητή και, σε, και στην ομάδα. Ε, πιστεύω είναι πετυχημένη. Ε, θα πρέπει να δουλέψουμε για τη νέα χρονιά, να έρθουμε συγκεντρωμένοι και να συνεχίσουμε να ανεβάσουμε τον Άρη ακόμα και ψηλά. Σίγουρα και στο play και στον αγώνα Κυπέλου ο κόσμος ήταν ε, αυτός ε, που έλειψε περισσότερο. Με τον κόσμο δίπλα μας ε, έχουμε δείξει ότι μπορούμε να νικήσουμε τους πάντες. Ε, είμαστε μια δυνατή ομάδα. Εύχομαι όσο δυνατόν γρηγορότερα να περνέρθουν ε, οι φίλοι στα γήπεδα και ειδικά στο γήπεδό μας γιατί είναι πολύ σημαντικό γρανάζι για τη μηχανή μας. Ε, στην καραντίνα δεν υπήρχε αρπραξία, δουλέψαμε, μας είχε στείλει πρόγραμμα η ομάδα, δουλέψαμε στο 100%. Ε, εντάξει, ψυχολογικά με όλη αυτή την κατάσταση υπήρχε ένα θέμα με όλα τα παιδιά. Ε, δεν μπορούμε να το προβλέψουμε τι γίνεται στον κόσμο. Αλλά μόλι γυρίσαμε στα γήπεδα και πατήσαμε του αγωνιστικού χώρου, πιστεύω όλα αυτά άλλαξε. Η διάθεση ξανά ανέβηκε στα επίπεδα που θέλαμε και δουλέψαμε για να επανέλθουμε στο πρωτάθλημα δυνατή. Η δική μου παρουσία, η κατάσταση με έφερε στην αρχική εντεκάδα. Ε, προσπάθησα να δώσω αυτό που μπορούσα. Περίμενα αυτή την ευκαιρία από τον προπονητή. Ε, πιστεύω την άρπαξα. Ήμουν έτοιμο. Ε, ο στόχο τη νέα χρονιά είναι να έρθουμε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι στην προετοιμασία. Είναι ένα ρίσκο και αυτό γιατί έχουμε κάνει μια μήνυ προετοιμασία. Οπότε θα ξαναπανέρθουμε σε άλλη μια προετοιμασία. Θα πρέπει να έρθουμε όσο δυνατόν πιο ασφαλεί και να προετοιμαστούμε σωστά για να ανταπεξέλθουμε στη νέα χρονιά, η οποία θα πρέπει να κυνηγήσουμε τους στόχους ακόμα μεγαλύτερους από φέτος.